Καλησπέρα, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing. Σήμερα θα δούμε ένα από τα πιο πρόσφατα συνδρομητικά κουτιά στον ελληνικό χώρο, το Mystery Box. Το Mystery Box κυκλοφορεί σε διάφορες εκδόσεις. Εγώ στα χέρια μου έχω τη Mystery Gamer έκδοση που έχει να κάνει με θεματολογία gaming. Επίσης υπάρχουν μερικές ακόμη. Οι υπόλοιπες είναι η Mystery Anime με θεματολογία από anime χαρακτήρας, Mystery Light, το οποίο είναι το πιο φθηνό και πιο οικονομικό κουτί της σειράς. Το Mystery Premium, το οποίο έχει μέσα προϊόντα αξίας γύρω στα 200 ευρώ, κοστολογείται στα 99, αν θυμάμαι καλά, και έχει 5 έως 10 αντικείμενα περίπου αρκετά μεγάλης αξίας, και από όσο ξέρω παίζει αυτή η έκδοση να είναι τρομερή. Επίσης έχουμε το Mystery Pop, το οποίο έχει μέσα φιγούρες Funko Pop, και υπάρχει άλλο ένα εορταστικό, το οποίο βέβαια την ώρα που θα βλέπετε εσείς το βίντεο θα έχει σταματήσει η κυκλοφορία του. Από όσο με έχουν ενημερώσει, το συγκεκριμένο κουτί δέχεται παραγγελίες μέχρι και τις 30 με 31 κάθε μήνα και μέχρι τα μέσα του μήνα έχει αποσταλεί σε όλους. Οι τρόποι πληρωμής, από όσο ξέρω, είναι με κατάθεση σε τράπεζα ή PayPal και τα μεταφορικά τα οποία τα πληρώνει ο αγοραστής είναι 5 ευρώ. Οπότε φανταστείτε το συγκεκριμένο κουτί έχει, που κρατάω στα χέρια μου, 25 ευρώ, συν 5 τα μεταφορικά θα σας βγει 30. Να σας το δείξω και από εδώ. Έχω δύο κάμερες σήμερα, ελπίζω να λειτουργήσει σωστά το θέμα. Mystery Box, αυτό εδώ είναι. Το βλέπετε και μπροστά σας. Θα πηγαίνω από εναλλαγή σήμερα σε δύο κάμερες. Να τα ανοίξουμε. Να σας τα βγάζω ένα-ένα. Το πρώτο πράγμα το οποίο βλέπουμε, το βλέπετε και μπροστά σας, το βλέπω και μπροστά μου, είναι αυτό εδώ. Ένα μπλουζάκι. Breaking Bricks Since 85. Είναι αρκετά καλής ποιότητας, αρκετά ποιοτικό, βάμα καιρό. Ωραίο θέμα. Προχωράω στο επόμενο. Όπως βλέπετε, coasters ή αλλιώς σουπλά για να βάζετε πάνω τα ροφήματά σας. Το συγκεκριμένο το είχα μπανίσει εδώ και αρκετό καιρό και ήθελα να τα αγοράσω και όλες παραδόξεις είναι εδώ μέσα. Ας τα ανοίξουμε να δούμε πώς είναι. Το κουτί είναι αρκετά ωραίο, θεματολογίας Mario, οπότε είναι από το game Super Mario. Στη μία πλευρά, από όσο μου έχουν πει, δημιουργείται η πίστα του Super Mario. Να σας τα δείξω κιόλας μερικά εδώ πέρα. Είναι από σκληρό χαρτόνι, δεν είναι ξύλινα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να λερωθούν και να χαλάσουν αρκετά εύκολα, αλλά εντάξει, με μία προσοχή νομίζω δεν θα υπάρχει θέμα. Να σας ανοίξω και το άλλο να τα δείτε ένα-ένα. Όπως βλέπετε έχει χαρακτήρες από όλη τη σειρά του Μάριο. Αρκετά ωραίο, εντυπωσιακό θα έλεγα και για υπερβολικά μεγάλο αριθμό ατόμων. Στα κουμπίσω εδώ στο πλάι. Το επόμενο πράγμα που βλέπουμε είναι από τη σειρά Assassin's Creed, ένα μπρελόκ. Όλα αυτά είναι γνήσιο merchandise, είναι γνήσια προϊόντα από κάθε παιχνίδι, οπότε ναι, σας το δείξω και εδώ. Είναι ακριβώς του Altair το keychain, οπότε ναι. Αρκετά όμορφο και καλής ποιότητας, υπερβολικά καλής ποιότητας. Το επόμενο πράγμα που βλέπετε είναι αυτή εδώ η κούπα από το Assassin's Creed. Θα σου το δείξω. Εάν δείτε, το κουτί μοιάζει και με βιτρίνα. Μπορείτε να το βάλετε μέσα και να το στολίσετε κιόλας. Είναι αρκετά ωραίο, αρκετά ποιοτικό και μ' αρέσει. Αρκετά καλής ποιότητας, χωρίς σημάδια. Εδώ βλέπουμε από το Animus, πώς λεγόταν μέσα, δεν θυμάμαι κιόλας. Το περιβάλλον, το σήμα των Assassins, ωραίο χρώμα, αρκετά καλή. Και συνεχίζω στο επόμενο προϊόν. Μέσα έχουμε μία αφίσα από το παιχνίδι Overwatch. Να σας τη δείξω και από εδώ. Μέχει όλους τους χαρακτήρες, εκτός από τους δύο τελευταίους από όσο ξέρω. Αρκετά ωραία και κατά πάσα πιθανότητα μάλλον θα τη βολέψω πίσω. Και πάμε και στο τελευταίο αντικείμενο, το οποίο είναι μια φιγούρα Funko Pop Overwatch από τη Widowmaker. Η τιμή της φιγούρας
πάνω κάτω μόνο θα πρέπει να κάνει γύρω στα 15-20 ευρώ, χοντρά χοντρά χωρίς να είμαι ακριβής. Πείτε και 5 ευρώ η κούπα, πάμε στα 20 ευρώ. Πείτε και τουλάχιστον 5 ευρώ τα κόστερ, πάμε γύρω στα 25 χοντρά χοντρά. Βάλτε και άλλα 5 ευρώ τουλάχιστον για το keychain, πάμε στα 30. Συν οι αφίσες, συνήθως αυτές είναι ακριβούτσικες οι αφίσες. Πάμε στα 35 με 40 ευρώ. Γενικά πάνω κάτω, αν πάτε να αγοράσετε από το κατάστημα τα συγκεκριμένα αντικείμενα ένα προς ένα, θα σας βγει, αν πληρώσετε όλα αυτά, γύρω στα 35 με 40 ευρώ. Σχεδόν διπλάσια αξία από ό,τι κάνει στο κουτί. Αυτή εδώ είναι η φιγούρα, δεν κουνιέται το κεφάλι, σταθερή φιγουρίτσα. Αρκετά όμορφη, να σας τη δείξω και εδώ, αρκετά απλή. Αυτά είναι τα αντικείμενα τα οποία είχε μέσα το Mystery Box Gamer. Προφανώς θα έχει διαφορετική θεματολογία. Του τωρινού μήνα η θεματολογία είναι Star Wars του βασικού κουτιού. Οπότε διαλέξτε την έκδοσή σας. Τώρα, εάν θέλετε, αν είστε fan κάποιες από αυτές τις θεματολογίες και πιστεύω ότι πολλοί από εσάς ανήκετε σε ένα συγκεκριμένο χώρο και το ωραίο είναι ότι υπάρχει ποικιλία, διαλέξτε και πάρτε το κουτί που θέλετε. Πιστεύω προσωπικά, επειδή έχω ανοίξει πάρα πολλά κουτιά συνδρομητικά, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Βασικά είναι υπερβολικά καλό το ότι έχουμε τόσες επιλογές. Υπάρχουν τόσα πολλά συνδρομητικά κουτιά και μπορώ να πω ότι το συγκεκριμένο προσφέρει ακριβώς αυτά που λέει, δηλαδή ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω από αυτά που διαφημίζει η συγκεκριμένη έκδοση. Οπότε με τα χρήματα που θα διαθέσετε θα πάρετε και το αντίστοιχο εμπόρευμα. Ελπίζω να σας άρεσε και να βρήκατε χρήσιμο το unboxing αυτό. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Από μένα να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας!